Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Open στη μία το μεσημέρι. Και το επίμονο επιδημιολογικό φορτίο και η αργή υποχώρηση των δικτών προβληματίζει, κυρίες και κύριοι, τους ειδικούς, την ώρα που ο αριθμός των διασωληνωμένων που ανακοινώθηκαν χθες από τον ΕΟΔΗ έσπασε ένα ακόμα αρνητικό ρεκόρ. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα παράταση του lockdown μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου και βάζει φρένο στις μετακινήσεις από νομό σε νομό εν ώψη Χριστουγέννων. Θα συνδεθούμε στη συνέχεια του δελτίου μας με τη Σοφία Φασουλάκη, που έχει πληροφορίες για τα σχέδια της κυβέρνησης για το πρόγραμμα εμβολιασμού, αλλά και το σε ποια μέτρα θα πάμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Μαζί μας ο Άρης Κουτσιούκης από τη Θεσσαλονίκη, καθώς η κατάσταση στην πόλη είναι πολύ δύσκολη, η Αδαμαντία Λιόλιου και ο Βασίλης Πανός. Πρώτα όμως πάμε να παρακολουθήσουμε στο ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη τι λένε οι ειδικοί για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας. Ο αριθμός σοκ με τους 622 διασωληνωμένους, τους 100 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο και τα 1882 νέα κρούσματα δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για εφησυχασμό. Ανησυχία από τους ειδικούς για την πανδημία που επιμένει και τη μεγάλη διασπορά παρά το lockdown. Μάλιστα, σύμφωνα με υπολογισμούς, είναι πιθανόν στο πικ της πανδημίας τα ενεργά κρούσματα να έφτασαν μέχρι και τις 100.000. Υπάρχει μια χαλάρωση γιατί έχουμε κουραστεί, γιατί περνάει πάρα πολύ καιρό, έχει περάσει πολύ καιρό. Είμαστε στον 10ο μήνα ουσιαστικά και νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη η κλίμακα που αρχίζει και γίνεται εξωπραγματική. Δηλαδή, παρόλο που νομίζω ότι πια όλοι λίγο πολύ ξέρουμε ότι υπάρχουν νοσηλευόμενοι γύρω μας, έχουμε φίλους και γνωστούς και δυστυχώς κάποιοι από εμάς έχουμε και ανθρώπους που χάσαμε. Από τα χθεσινά κρούσματα, τα 428 εντοπίστηκαν στη Θεσσαλονίκη και τα 334 στην Αττική. Τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά, ενώ τα παιδιά φαίνεται ότι τελικά θα γυρίσουν στα θρανία με το νέο έτος, αφού η Επιτροπή των Ειδικών έκρινε ότι προς το παρόν τα σχολεία με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα πρέπει να παραμείνουν κλειστά. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στα εμβόλια, με την Ελλάδα να προετοιμάζεται πυροτοδός για την παραλαβή τους. Με την πρώτη παρτίδα θα εμβολιαστούν από 250.000 έως μισό εκατομμύριο Έλληνες και αυτό εξαρτάται από το πόσα εμβόλια θα φτάσουν τελικά στη χώρα. Αυτά τα του τύπου τα εμβόλια, τα γενετικά εμβόλια, τα παλεύουμε για τα τελευταία 20 χρόνια επειδή είναι καινούργια τεχνολογία, καινούργια για το γενικό πληθυσμό. Όπως σας λέω, πάνω από 20 χρόνια παλεύουμε για αυτά DNA και RNA εμβόλια. Το δικό μας το FDA στην Αμερική είναι προδιαγεγραμμένο ότι θα εγκρίνει τα δύο RNA εμβόλια γύρω στις 10 του μήνα. Από τις 15 Δεκεμβρίου και μετά θα ξεκινήσουν ασκήσεις προσομοίωσης σε εμβολιαστικά κέντρα για να είναι όλα έτοιμα για τον εμβολιασμό. Στόχος των υγειονομικών αρχών είναι όλο και περισσότεροι ασφαλισμένοι να εγγραφούν στην άλλη συνταγογράφηση που θα απλοποιεί τα ραντεβού για το εμβόλιο. Και πληροφορίες για αυτό το θέμα έχει, κυρίες και κύριοι, η Σοφία Φασουλάκη. Αλλά θα έλεγα, Σοφία, να ξεκινήσουμε πρώτα με το πώς θα πάμε μέχρι τα Χριστούγεννα και πότε θα έχουμε τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση. Ναι, Λίνα, καλό μεσημέρι. Οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης αναμένεται να γίνουν στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε σε lockdown μέχρι τις 14 Δεκέμβρη. Ωστόσο, πιστεύετε ότι θα υπάρχουν εκείνα τα επιδημιολογικά δεδομένα στα χέρια της κυβέρνησης για να είναι σε θέση να ανακοινώσει πώς θα κινηθούμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Βέβαια, θεωρείτε ότι θα απαγορευτούν οι μετακινήσεις από νομό σε νομό εν ώψη εορτών, ενώ θα υπάρχουν και κάποιες ημερομηνίες για ένα σταδιακό και πολύ προσεκτικό άνοιγμα της οικονομίας εν ώψη των εορτών. Κάποιες ημερομηνίες πιθανές ακούγονται, όπως το 11 Δεκέμβρη για τα κομμωτήρια, το 14 για το λιανικό εμπόριο. Δεν επιβεβαιώνονται όμως ακόμη, εάν δεν έχει η κυβέρνηση στα χέρια της όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα και αν δεν δει μια μικρή μείωση των κρουσμάτων και βέβαια του αριθμού των διασωληνωμένων στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Πάντως είναι βέβαιο ότι συζητείται το άνοιγμα σιγά σιγά και σταδιακό και με πολύ προσοχή, επαναλαμβάνω, της οικονομίας μέχρι τα Χριστούγεννα, ώστε να μπορέσει να κινηθεί λίγο το πράγμα, καταλαβαίνεις, μέχρι τις εορτές, όπως έγινε και με τα εποχικά καταστήματα. Πάμε τώρα στο εμβόλιο, γιατί η κυβέρνηση έχει πει σε όλους τον Σοφία ότι δεν θα είναι υποχρεωτικό. Πρέπει όμως να πείσει τον κόσμο που αμφισβητεί να το κάνει. Ναι, Λίνα, και υπάρχει ένα
έντονη αμφισβήτηση. Υπάρχει ένα μεγάλο αντιεμβολιαστικό κίνημα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένα 30 με 35% του πληθυσμού δεν θέλει να εμβολιαστεί. Έτσι λοιπόν, πώς θα επιχειρήσει να πείσει η κυβέρνηση τον κόσμο να εμβολιαστεί, κάνοντας μια μεγάλη καμπάνια, η οποία θα διαρκέσει 3 ολόκληρους μήνες, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάρτιο, με τη συμμετοχή προσωπικότητων από το χώρο του αθλητισμού, της τέχνης, των γραμμάτων, των τεχνών, ακόμα βέβαια και οι ίδιοι οι πολιτικοί. Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θα εμβολιαστεί πρώτος μαζί με την οικογένειά του και θα επιχειρήσει να πείσει και τους υπόλοιπους αρχηγούς από τα κόμματα να προσέλθουν και εκείνοι να εμβολιαστούν. Θα είμαστε ευχαριστημένοι, λένε κυβερνητικές πηγές, εάν εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού μέχρι και τον Ιούνιο. Την ίδια ώρα γίνονται πυρετώδεις διεργασίες και στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ώστε να σχεδιαστεί αυτό το τεράστιο πρόγραμμα του εμβολιασμού. Θα έρθει να συνδράμει το Υπουργείο Υγείας σε αυτό το τομέα. Η κυβέρνηση καλεί τους πολίτες, το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ Δέσποινας Βλεπάκη, να εγγραφούν στην άλλη συνταγογράφηση όλοι οι πολίτες, ώστε να είναι πιο απλή η ειδοποίησή τους για τον εμβολιασμό τους στα 1118 εμβολιαστικά κέντρα που θα στηθούν σε όλη την Ελλάδα. Θα υπάρχει ωστόσο και μια πλατφόρμα όπου μπορούν να εγγραφούν οι πολίτες και βέβαια ένα τηλεφωνικό κέντρο για να παίρνει τηλέφωνο ο πολίτης και να κλείσει το ραντεβού του. Και είναι πυρετώδης η διεργασία για να ετοιμαστούν όλα αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Πάμε να δούμε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, στη Θεσσαλονίκη, γιατί η κατάσταση εκεί στα νοσοκομεία παραμένει ασφικτική. Στο Παπανικολάου, που εφημέρευε έως τις 8 το πρωί, η προσέλευση ήταν μειωμένη σε σχέση με την προηγούμενη εφημερία. Ωστόσο, οι δύο μονάδες εντατικής θεραπείας είναι ασφικτικά γεμάτες. Στους ίδιους ασφικτικούς ρυθμούς έτρεξε και η τελευταία εφημερία στο νοσοκομείο Παπανικολάου, που ολοκληρώθηκε στις 8 το πρωί. Η προσέλευση ήταν λίγο μικρότερη από αυτήν της προηγούμενης εφημερίας, ενώ γεμάτες παραμένουν οι δύο μονάδες εντατικής θεραπείας. Είχαμε 43 νοσηλευόμενους στην εντατική χθες και μείναμε σήμερα με 43. Δεν είναι ακριβώς οι ίδιοι βέβαια. Η χθεσινή με τους σημερινούς. Τα δύο άδεια είναι στην. Εξακολουθούν να είναι τα δύο κρεβάτια που έφτιαξε το νοσοκομείο στην Στεφανία Μονάδα. Το παρήγορο είναι, γιατί μόνο για παρηγοριά μιλάμε, ότι τελευταία το βάρος των εφημεριών μειώνεται. Έως τις 8 το πρωί στο Παπανικολάου προσήλθαν 125 ασθενείς με συμπτώματα κορονοϊού και οι 55 από αυτούς κρίθηκε ότι έπρεπε να εισαχθούν για νοσηλεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του νοσοκομείου, οι εισαγωγές μειώνονται κατά 10 σε κάθε μία από τις 4 τελευταίες εφημερίες. Και η σημερινή εφημερία στο νοσοκομείο Παπανικολάου ολοκληρώθηκε με μια μικρή μείωση στον αριθμό των εισαγωγών. Κάθε εφημερία έχουμε και 10 εισαγωγές λιγότερες. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, αγάπη νερμα του. Στον Παπανικολάου, ένα μουσικό συγκρότημα γιατρών έστειλε μέσα από τις νότες μιας αυτοσχέδιας συναυλίας μήνυμα αισιοδοξίας σε υγειονομικούς και κυρίως σε ασθενείς. Και τους είδα να σηκώνονται, να πηγαίνουν στα παράθυρα, κάποιοι με οξυγόνο. Ακόμα και με μεγάλες ανάγκες που είχαν, ενώ όμως ήθελαν αυτό, ήθελαν να ακούσουν λίγο μουσική, να χαρούν με αυτό το πράγμα. Και σε να χαίρονται, να κουνάνε χέρια. Στο μεταξύ, οι γιατροί του Παπανικολάου απευθύνουν έκκληση σε εθελοντές να αιμοδοτήσουν, γιατί λόγω της πανδημίας οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται, αλλά οι αιμοδοσίες μειώνονται. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη. Είναι πτωτική τάση στις εισαγωγές, όχι όμως και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ο Άρης Κουτσιούκης θα μας μεταφέρει την εικόνα. Έτσι είναι η κατάσταση και εδώ στο ΧΕΠΑ που εφημερεύει σήμερα, Λίνα. Κάπως βελτιωμένη η εικόνα σε προσέλευση και εισαγωγές ασθενών, αλλά ασφικτική η πίεση στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Όπως ακούσαμε στο Παπανικολάου, ολοκληρώθηκε η εφημερία με γεμάτα τα κρεβάτια στη ΜΕΘ, μόλις 2 διαθέσιμα στη Στεφανιά Μονάδα. Έτσι άρχισε και το ΧΕΠΑ. Εδώ νοσηλεύονται περίπου 190 ασθενείς, σχεδόν γεμάτη η ΜΕΘ, μόλις ένα κρεβάτι διαθέσιμο το πρωί, σύμφωνα με τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών, και η μάχη είναι διαρκείας. 17 στα 17 είναι τα κρεβάτια που είναι κατηλημένα στη ΜΕΘ του Γεννηματά, όπου μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να δημιουργηθεί και ακόμα μία πτέρυγα με 3 κλίνες ΜΕΘ δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Σχετικά τώρα με τον 53χρονο Έλληνα στέλεχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον οποίο μεταδώσαμε χθες ότι μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη με ιδιωτική πτήση από το Κυργιστάν, να πούμε πως νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο, σύμφωνα με πληροφορίες είναι σε σταθερή κατάσταση. Όμως την ίδια ώρα που κάποιοι δίνουν μάχες μέσα στις κλινικές των νοσοκομείων, κάποιοι άλλοι φαίνεται πως συνεχίζουν κάποιες ανεύθυνες συμπεριφορές. Έτσι λοιπόν είχαμε χθες
ένα περιστατικό στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Αστυνομικοί, μετά από έρευνα σε σπίτι στο οποίο είχαν συγκεντρωθεί 7 νεαροί ηλικίας μεταξύ 18 και 25 ετών, τους συνέλαβαν καθώς κατήχαν μικρή ποσότητα ναρκωτικών, κάναβης. Επίσης, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για παραβίαση των μέτρων για την προστασία της πρόληψης κατά της πανδημίας και τους επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη της κατοικίας και από 300 ευρώ στους υπόλοιπους. Λίνα. Λοιπόν, εμείς ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, νωρίτερα τις πληροφορίες της Σοφίας Φασουλάκη για το πώς θα πάμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Η Αδαμαντία Λιόλιου είναι μαζί μας για να δούμε τι θα γίνει με τα σχολεία όμως, Αδαμαντία, γιατί είναι πιθανότερο το σενάριο το άνοιγμά τους να πάει από τη νέα χρονιά. Πολύ μεγάλο έδαφος, Λίνα, κερδίζει η θέση ότι τα σχολεία θα ανοίξουν μετά τις γιορτές, δηλαδή με το νέο έτος. Θα πρέπει να σου πω πως και πληροφορίες ακόμη και από το Υπουργείο Παιδείας λένε ότι καθώς έχει ανακοινωθεί ήδη η παράταση του lockdown μέχρι και τις 14 Δεκεμβρίου, αυτό σημαίνει ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και τις 14 Δεκεμβρίου τουλάχιστον. Τώρα να πούμε ότι χθες αργά το βράδυ, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ Δέσποινας Βλεπάκη, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων του Υπουργείου Υγείας. Η πλειοψηφία τους λοιπόν αποφάσισαν ότι θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία και θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι τα σχολεία θα ανοίξουν το 2021. Κλείνει ήδη, Λίνα, η τρίτη εβδομάδα που τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Τα μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως. Τυπικά λοιπόν λειτουργεί η τηλεκπαίδευση. Ωστόσο, όπως μας μεταφέρουν οι εκπαιδευτικοί, τα προβλήματα είναι πολλά και πέφτει ακόμη και η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ζητούν λοιπόν και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί το Υπουργείο να εσκύψει πάνω από αυτά τα ζητήματα, όπως και να δει το θέμα της αξιολόγησης και της βαθμολογίας των μαθητών, καθώς το τρίμηνο και το τετράμηνο ολοκληρώνεται. Λοιπόν, εμείς πάμε να συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον Ευαγγελισμό. Εκεί μας περιμένει η Γεωργία Λαγού για να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, του κυρίου Γιάννη Πλακιωτάκη. Γεωργία. Είναι γεγονός, Λίνα, κυρίες και κύριοι, πως ο Υπουργός δίνει την προσωπική του μάχη με τον κορονοϊό μέσα από τον Ευαγγελισμό. Βέβαια, βλέπουμε ότι η πορεία της υγείας του έχει πάρει έναν δύσκολο δρόμο, αφού ακόμα και σήμερα οι θεράποντες ιατροί του χαρακτηρίζουν την κατάστασή του σταθερή και ελεγχόμενη. Να πούμε ότι ο πυρετός επιμένει, είναι υψηλός και προσπαθούν να σταθεροποιήσουν και το οξυγόνο, όπου είναι χαμηλό. Να πούμε ότι λαμβάνει ενδοφλέβια φαρμακευτική αγωγή. Ο Υπουργός Ναυτιλίας δεν έχει διασωληνωθεί. Και επίσης να υπενθυμίσουμε ότι από το Σάββατο, που είχε εισαχθεί στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, ο Υπουργός ήταν ήδη 5 ημέρες πριν εμπείρετος. Λίνα. Μάλιστα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Είναι σε βαθιά ύφεση η ελληνική οικονομία, είναι γνωστό αυτό. Δόθηκαν πριν από λίγο τα στοιχεία στη δημοσιότητα για το τρίτο τρίμηνο, Βασίλη Τσεκούρα. Τι λένε? Είναι τα στοιχεία, Λίνα, που περιμέναμε, περίμενε και η κυβέρνηση για να αποτυπωθεί η επίπτωση της πανδημίας στο ΑΕΠ της χώρας κατά το τρίτο τρίμηνο, στο οποίο δεν είχαμε όμως, θυμίζουμε, lockdown. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν που ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα η Ερεστάτ, το τρίτο τρίμηνο είχαμε ανάπτυξη της τάξης του 2,3% σε σχέση όμως με το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Αν το συγκρίνουμε με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, τότε είχαμε μια βαθιά ύφεση, Λίνα, 11,7%. Θυμίζουμε ότι αυτό είναι και θέμα τουρισμού, διότι πέρυσι τα έσοδα από τον τουρισμό ήταν 18 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τα 11 εισπράχθηκαν το τρίτο τρίμηνο, κάτι το οποίο δεν συνέβη φέτος. Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός ότι είχαμε αύξηση στην κατανάλωση φέτος κατά 1,6%, ενώ υπάρχει ένας πολύ μεγάλος πονοκέφαλος, γιατί οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 44,9% και οι εισαγωγές κατά 6,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Τα στοιχεία δείχνουν λοιπόν, Λίνα, ότι και στο 9μηνο του 2020 βρισκόμαστε σε βαθιά ύφεση. Θυμίζουμε ότι για το σύνολο του έτους η κυβέρνηση υπολογίζει μια ύφεση της τάξης του 10,5%. Σε βαθιά ύφεση λοιπόν όλες οι οικονομίες. Εμείς πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, γιατί ανοίγουν τα εποχικά καταστήματα, τα χριστουγεννιάτικα. Τη Δευτέρα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις που ανοίγουν τα καταστήματα αυτά? Ο Βασίλης Πανός έχει τις πληροφορίες. Και βεβαίως, Λίνα, μιλάμε για 110 καταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μόλις 110 καταστήματα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Προφανώς αποτελεί ένα ψυχολογικό ουσιαστικά βοήθημα για όλους μας που
αυτή την περίοδο θα περιμέναμε να κάνουμε τις αγορές μας. Έτσι λοιπόν θα ανοίξουν από Δευτέρα τα συγκεκριμένα καταστήματα για να αγοράσουμε τα χριστουγεννιάτικα στολίδια, υπό αυστηρούς όμως όρους. Και καταρχήν με ωράριο διευρυμένο, από τις 7 το πρωί έως και τις 8.30 το βράδυ θα είναι το ωράριο λειτουργίας. Όμως δεν θα μπορεί να μπει πολλοί κόσμος μέσα στα καταστήματα. Και αυτό γιατί? Γιατί θα μπορούν να μπαίνουν έως 4 άτομα ανά 100 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας καταστήματος και από εκεί και πέρα ένα άτομο για κάθε επιπλέον 15 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας καταστήματος. Εννοείται πως θα πρέπει να υπάρχουν αποστάσεις ανάμεσα στους πελάτες τουλάχιστον 2 μέτρα, ενώ είναι επιβεβλημένη εννοείται και η χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους των καταστημάτων και φυσικά έξω από αυτά. Και εμένα να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις της κυβέρνησης για τα βιβλιοπωλεία, τα κομμωτήρια και για το λιανικό εμπόριο και την εστίαση βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολιτική κόντρα έχει ξεσπάσει, κυρίες και κύριοι, μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης για τη διαχείριση της πανδημίας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν το Μαξίμου για αδυναμία στην αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος του κορονοϊού στη χώρα μας, καταλογίζοντας τις ευθύνες για αδράνεια. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας χθες από τη Βουλή επιτέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρόσφατη εξόρμησή του στην Πάρνηθα. Νομίζω ότι αξίζει ένας πρώην πρωθυπουργός να επιτρέπει στον εαυτό του να μετέρχεται τέτοιου είδους μεθόδων. Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο μέτωπο της πανδημίας. Οι αποκαλύψεις μέσω του τύπου για διπλό σύστημα καταγραφής των κρουσμάτων προκαλούν σκληρή κριτική από την αξιωματική αντιπολίτευση που ζητά με τροπολογία τη δημοσιοποίηση των πρακτικών της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων. Δεν μπορεί τα πάντα να μένουν έξω από το φως της δημοσιότητας και στο σκοτάδι και στη σιωπή. Εσείς είστε μια κυβέρνηση γεμάτη Λουδοβίκους και Μαρίες Αντουανέτες. Εσείς δεν είστε κυβέρνηση των Αθηνών, είστε πια κυβέρνηση των Βερσαλιών. Δεν υπάρχει θέμα με διπλά βιβλία στον ΕΟΔΗ. Τα λένε οι ίδιοι οι λοιμοξιολόγοι. Ο κύριος Τσίπρας, επειδή δεν τον βολεύει η πραγματικότητα, επιτίθεται εναντίον της ίδιας πραγματικότητας. Το θέμα της διαφάνειας και τον χειρισμό της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας επιμένουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι μεγάλες και εμείς δεν θα σταματήσουμε να τις αναδεικνύουμε. Γιατί ακριβώς με τον τρόπο αυτό προλαβαίνουμε καταστάσεις. Οι τραγικές συνέπειες της πολιτικής σας αποτυπώνονται καθημερινά στα νούμερα των κρουσμάτων, των διασωληνωμένων, των θανάτων. Μπορεί να κρύβεστε, κύριε Μητσοτάκη, σήμερα, όπως αποφεύγετε τους νοσοκομιακούς γιατρούς όλους αυτούς τους μήνες. Όμως δεν θα καταφέρετε να κρυφτείτε από την κοινή γνώμη. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Στην Κύπρο, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται από το πρωί ο Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμφωνήσει με την κυπριακή ηγεσία για τη στάση που θα τηρήσουν Αθήνα και Λευκοσία στη Σύνοδο Κορυφής της επόμενης εβδομάδας. Και όλα δείχνουν ότι η Γερμανία θα προσπαθήσει να αναβάλει τη συζήτηση για κυρώσεις στην Τουρκία. Τις κινήσεις τους συντονίζουν Αθήνα και Λευκοσία εν ώψη του Συμβουλίου Κορυφής, όπου θα τεθεί και πάλι θέμα Τουρκίας, με τις ενδεχόμενες κυρώσεις αλλά και το θέμα του εμπάργκο όπλων προς την Τουρκία να είναι στις επιδιώξεις της κυβέρνησης. Από τη Λευκοσία, ο Νίκος Δένδιας περιέγραψε το πλαίσιο των ελληνικών επιδιώξεων και συνέδεσε την απάντηση στην Τουρκία με την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αποφάσεις αυτές είναι σημαντικές. Όχι μόνο ως σαφή ένδειξη προς την Τουρκία, αλλά και ως απόδειξη της αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στιγμές είναι κρίσιμες, απαιτείται από όλους μας σοβαρότητα, συνέπεια, αποφασιστικότητα και συνέχιση των συντονισμένων και στοχευμένων δράσεων που Ελλάδα και Κύπρος αναλαμβάνουν σε όλα τα επίπεδα. Στον απόϊχο της έντονης συζήτησης που είχαν στη Σύνοδο του ΝΕΠΕΚ του ΝΑΤΟ Μάικ Πομπέο και Μεβλού Τσαβούσογλου, ο Μιχάλης Ιγνατίου ρώτησε σχετικά το State Department. Οι απόψεις μας σχετικά με τις πρόσφατες τουρκικές ενέργειες δεν έχουν αλλάξει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν παροτρύνει την Τουρκία πολλές φορές να επιλύσει το ζήτημα των S-400, να σταματήσει να χρησιμοποιεί Σύριους μαχητές σε ξένες συγκρούσεις και να σταματήσει τις προκλητικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο. Παραμένουμε δεσμευμένοι στη στρατηγική μας σχέση με τη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, Τουρκία. Την ίδια ώρα, αντιπαράθεση στο εσωτερικό της Τουρκίας προκαλεί εκ νέου το θέμα της νιοψίας της τουρκικής φρεγάτας, όπου ο αρχηγός της αντιπολίτευσης αμέσως ρίχνει δίκιο στον Έλληνα διοικητή. Almanya, İtalya, aradılar. Arama yapacağız diye Türkiye'ye bildiriyorlar. Arama yapacağız diye. İzin verin diye bildiriyorlar. 4 saat geçiyor, cevap yok.
Πάμε στις συνδέσεις μας με την Μαρία Ψαρά και τον Παντελή Βαλασόπουλο. Και είναι χαμηλές οι θερμοκρασίες, Μαρία, για την Τουρκία στις Βρυξέλλες εν ώψη της Συνόδου Κορυφής, παρά το γεγονός ότι δεν είναι σίγουρες οι κυρώσεις. Και έκανε δηλώσεις σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ναι, Λίνα, το ότι είναι χαμηλές οι θερμοκρασίες φάνηκε από τις δηλώσεις του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, που μίλησε για τον ένα χρόνο της θητείας του και αναφέρθηκε και στην Τουρκία. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο Πρόεδρος Μισελ, ότι το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι πρέπει να τελειώσει, ότι τον Οκτώβριο δώσαμε το χέρι μας στην Τουρκία για διάλογο με την προϋπόθεση η Τουρκία να σταματήσει τις μονομερείς προκλήσεις, τις εχθρικές δηλώσεις και το μη σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Ωστόσο, από τότε δεν έχει γίνει καμία θετική κίνηση από την Τουρκία και μπορεί εμείς να θέλουμε διάλογο, όμως για να χορέψει κανείς ταγκό χρειάζεται δύο άτομα. Με λίγα λόγια, ο πρόεδρος Μισελ Λίνα περιέγραψε το κλίμα που υπάρχει στην Ευρώπη για την Τουρκία. Ωστόσο, ακόμα και αν υπονοεί ότι χρειάζονται κυρώσεις, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι αυτό θα αποφασιστεί στη Σύνοδο Κορυφής της επόμενης εβδομάδας. Οι πιέσεις σε όλα τα επίπεδα συνεχίζονται, όπως και οι ζυμώσεις, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήξει τελικά στη στάση που θα κρατήσει. Τη Δευτέρα πραγματοποιείται εδώ στις Βρυξέλλες με φυσική παρουσία το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα συζητήσει για μια τελευταία φορά σε υψηλό επίπεδο για το θέμα αυτό, πριν από τη Σύνοδο Κορυφής που θα ξεκινήσει την Πέμπτη. Λίνα. Και εμείς πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μισελ. Le jeu du chat et de la souris doit cesser. Je constate qu'au mois d'octobre, nous avons pris des positions claires. Dans l'unité européenne, nous avons décidé qu'avant la fin de l'année, nous ferions une évaluation. Nous avons, au mois d'octobre, tendu la main pour un agenda positif. Et vous avez vu, nous avons vu, quelles ont été les attitudes au départ de la Turquie depuis les dernières semaines. Nous allons donc, au mois de décembre, dans l'unité, la cohérence et la confiance, définir ce que cela signifiera du point de vue du Conseil européen. Το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες, καθώς και η βούληση για περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής συνεργασίας, επιβεβαιώθηκε στις συναντήσεις του Υπουργού Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο και τον ομόλογό του, στρατηγό Μοχάμεντ Τζάκι. Την ίδια ώρα, στην τελική φάση, κυρίες και κύριοι, έρχεται η πενταμερής άσκηση Μέδουσα 10. Η αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι και τον ομόλογό του Μοχάμεντ Τζάκι. Εξετάσαμε τρόπους αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων και απειλών με γνώμονα την προσήλωση στις αρχές του διεθνούς δικαίου προκειμένου τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών να διαφυλαχθούν με την ενδυνάμωση της αμοιβαίως επωφελούς στρατηγική συνεργασία μεταξύ του. Ο Έλληνα Υπουργό συζήτησε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του την περαιτέρω αμυντική συνεργασία μεταξύ Ελλάδα και Αιγύπτου στον εξοπλιστικό και το στρατιωτικό τομέα. Ο Υπουργό Άμυνα, συνοδευόμενο από τον αρχηγό ΓΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλόρο, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Κάιρο με αφορμή τη διεξαγωγή τη πολυεθνική άσκηση Μέδουσα 10 ανοιχτά τη Αλεξάνδρεια. Αποτελεί διακλαδική άσκηση Ελλάδας και Αιγύπτου με συμμετοχή αεροναυτικών δυνάμεων και δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων από την Κύπρο και για πρώτη φορά φέτος από τη Γαλλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτό είναι μια απτή απόδειξη της βούλησης των χωρών αυτών να προάγουν μέσω της συνεργασίας στον αμυντικό τομέα την ασφάλεια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η άσκηση περιλαμβάνει μια ευρία γκάμα επιχειρήσεων που αφορούν ασκήσεις αεράμινας και ανθυποβροχιακού πολέμου, αποβατικές επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων, ασκήσεις ηλεκτρονικού πολέμου, αλλά και κοινές ασκήσεις έρευνας και διάσωσης. Η τελική και πιο ενδιαφέρουσα φάση της άσκησης θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο με ασκήσεις απόβασης των ειδικών δυνάμεων που συμμετέχουν στη Μέδουσα. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Handelsblatt, θα μας τα πει ο Παντελής Βαλασόπουλος, που αναφέρει, Παντελή, ότι η Ελλάδα γυρίζει την πλάτη στη Γερμανία και φτιάχνει νέες συμμαχίες. Καλό μεσημέρι. Με αφορμή αυτή την άσκηση Μέδουσα, ο ανταποκριτής της Handelsblatt στην Αθήνα, ο Κέρτ Χέλλερ, αναφέρεται στις σχέσεις με τη Γερμανία και λέει ότι η Ελλάδα αισθάνεται απογοητευμένη από τη στάση της Γερμανίας στις σχέσεις που υπάρχουν με την Τουρκία, ότι υπάρχει θυμός στην Ελλάδα και γι' αυτό τον λόγο η Ελλάδα γυρνάει την πλάτη στη Γερμανία και φτιάχνει νέες συμμαχίες. Δεν παίρνουν μέτρα, λέει, κατά της Τουρκίας πολλές μεγάλες χώρες. Μόνο η Γαλλία φαίνεται να είναι στο πλευρό της Ελλάδας. Οι περισσότεροι δεν ενδιαφέρονται για το θέμα της Τουρκίας. Η Γερμανία
βάζει φρένο λόγω της μεγάλης σημασίας που έχει για τη Γερμανία το προσφυγικό, ενώ αναφέρεται στον κύριο Δένδια και λέει ότι ο Δένδιας επέκρινε τη στάση της Γερμανίας στις εξαγωγές όπλων. Η Ελλάδα αισθάνεται απογοητευμένη και αισθάνεται ότι απειλείται την Τουρκία. Υπάρχει θυμός, λέει, στην Ελλάδα για τη γερμανική στάση. Οι νέες συμμαχίες της Ελλάδας όμως, αναφέρει η Handelsblatt, προκαλούν επίσης και τον θυμό της Τουρκίας. Λίνα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ο Αμερικανός λοιμοξιολόγος, κυρίες και κύριοι, Άντονι Φάουτσι, είναι ο τελευταίος επικριτής της απόφασης της Μεγάλης Βρετανίας να ξεκινήσει μαζικούς εμβολιασμούς την ερχόμενη εβδομάδα. Το Λονδίνο ανακοίνωσε πως οι εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν την Τρίτη. Ενώ την ίδια ώρα, δημοσίευμα της Wall Street Journal βάζει φρένο στο κύμα ενθουσιασμού εν αναμονή του εμβολίου. 50 εκατομμύρια δόσεις θα καταφέρει να διανύμει η Pfizer, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, από τα 100 εκατομμύρια που ήταν προγραμματισμένο μέχρι το τέλος του 2020. Φρένο στο σχέδιο της εταιρείας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, φαίνεται ότι έβαλε πρόβλημα στο πρόγραμμα εφοδιασμού. Την ίδια ώρα, κριτική στη Μεγάλη Βρετανία για την έναρξη των εμβολιασμών κάνει και ο Εθνικός Λοιμοξιολόγος των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Φάουτσι. They've gone over it very quickly, and I can say, and this is not a criticism, but they've done it in a way that has much less deep. Λίγο αργότερα το μάζεψε και έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη. I do have great faith in both the scientific community and the regulatory community at the UK, and it came out wrong, and that was not the way I meant it to be. Η Μεγάλη Βρετανία πάντως μετρά 414 νέους θανάτους, σπάζοντας το φράγμα των 60.000 νεκρών. Πράξη αλτρουισμού χαρακτηρίζει τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού και ο Ζαν Καστέξ. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε το αναλυτικό πρόγραμμα εμβολιασμού της χώρας, σύμφωνα με το οποίο τον Ιανουάριο θα εμβολιαστούν 1 εκατομμύριο ηλικιωμένοι σε οίκους ευγυρίας, τον επόμενο μήνα 14 εκατομμύρια Γάλλοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και την άνοιξη ο υπόλοιπος πληθυσμός. La France disposera ainsi d'un potentiel de 200 millions de doses, ce qui permettrait de vacciner 100 millions de personnes, puisque le vaccin nécessite à ce jour Και η Γερμανία έτοιμη για το πρόγραμμα των μαζικών εμβολιασμών στη χώρα. Μόνο στο Βερολίνο θα υπάρχουν 6 κόμβοι εμβολιασμού σε εκθεσιακά κέντρα και σε πρώην αεροδρόμια. Es infizieren sich immer noch zu viele Menschen mit SARS-CoV-2. Die Zahlen sind immer noch zu hoch. Sie befinden sich auf einem Plateau. Aber sie sinken noch nicht spürbar. Την ώρα των Βρετανικών πανηγυρισμών, η Ιταλία καταγράφει ρεκόρ θανάτων από την αρχή της πανδημίας με 993 νεκρούς. Η απαγόρευση κυκλοφορίας που ισχύει στη χώρα από τις 9 το βράδυ ως τις 5 το πρωί θα επεκταθεί την ημέρα της Πρωτοχρονιάς μέχρι τις 7 το πρωί. Ο Πρωθυπουργός Κόντε κάνει έκκληση στους Ιταλούς να περάσουν τις γιορτές στο σπίτι μόνο με τα πρόσωπα με τα οποία ήδη μένουν μαζί. Τώρα πρώτο στο νήμα του εμβολίου, κυρίες και κύριοι, κόβει ο Πούτιν. Αύριο ξεκινούν οι εμβολιασμοί στη Μόσχα. Σήμερα, Θανάση Αυγερινέ, καλό μεσημέρι, γίνονται οι προεγγραφές. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Σε έναν επικοινωνιακό αγώνα δρόμου με παραπλανητικούς, μάλιστα ελιγμούς, φαίνεται πως έχει αποδυθεί η Μόσχα, ώστε να κόψει πρώτη το νήμα σε αυτόν τον συμβολικό παγκόσμιο αγώνα για τους εμβολιασμούς. Και φαίνεται ότι τα καταφέρνει. Ο πρόεδρος Πούτιν, όπως μεταδώσαμε προημερών, κάλεσε τη ρωσική κυβέρνηση να ξεκινήσει στα τέλη της επόμενης εβδομάδας τους μαζικούς εμβολιασμούς σε πολυκλινικές και ειδικά εμβολιαστικά κέντρα. Όμως αυτή η δήλωση μοιάζει ότι ήταν παραπλανητική. Μόλις χθες ο δήμαρχος της Μόσχας φαίνεται πως έπιασε στον ύπνο τους Βρετανούς και τον πρωθυπουργό τους Τζόνσον, που βιάζονται περισσότερο από όλους. Ο Σεργέη Σαμπιάνιν ανακοίνωσε λοιπόν ότι η ρωσική πρωτεύουσα είναι έτοιμη για τους εμβολιασμούς, διαθέτει 70 εξοπλισμένα εμβολιαστικά κέντρα με ψυγεία στους μείον 18 βαθμούς, όχι στους μείον 70 και μείον 80 που χρειάζεται το εμβόλιο της Pfizer. Από σήμερα λοιπόν ο Δήμος άνοιξε μια ηλεκτρονική εφαρμογή, δέχεται εγγραφές των πρώτων ενδιαφερόμενων και από αύριο Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου, θα ξεκινήσουν οι μαζικοί εμβολιασμοί. Μιλάμε για τουλάχιστον 2 εκατομμύρια Ρώσους πολίτες ως τα τέλη της χρονιάς, όπως έχει ανακοινώσει το Κρεμλίνο. Και βέβαια θα γίνονται αυτοί με το πρώτο ρωσικό εμβόλιο, το Sputnik V, το οποίο δεν πήρε τυχαία αυτό το όνομα. Καλό είναι να θυμόμαστε καμιά φορά την ιστορία. Τον Οκτώβριο του 1957 η Σοβιετική Ένωση ήταν η πρώτη που εκτόξευσε τον πρώτο Sputnik, που σημαίνει δορυφόρος στα ρωσικά. Το ρωσικό εμβόλιο αντιμετωπίστηκε στην αρχή με κάποια μηχανία όταν πρωτοανακοινώθηκε το καλοκαίρι το Σεπτέμβριο, αλλά τώρα φαίνεται πως θα κόψει πρώτο το νήμα της έναρξης μαζικής χρήσης, αν και βέβαια όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι μόνο
η αρχή της ιστορίας. Μιλάμε για ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες, νοσηλευτικό, εκπαιδευτικό και στρατιωτικό προσωπικό. Και βέβαια έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ακούω ότι 10 διαφορετικά εργαστήρια της Ρωσίας παρασκευάζουν 10 διαφορετικά εμβόλια για τις ανάγκες του μέλλοντος. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Θανάση Ευγερινέ. Συσκέψεις επί συσκέψεων, κυρίες και κύριοι, στην ελληνική αστυνομία για το επιχειρησιακό σχέδιο εν ώψη της επετείου για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, καθώς έχουν ξεκινήσει οι ανακοινώσεις και τα καλέσματα για συγκεντρώσεις. Από την πλευρά του Μίνα Καραμίτρου, καλό μεσημέρι. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έχει από καιρό δηλώσει ότι λόγω της πανδημίας δεν θα γίνονται εκδηλώσεις μνήμης. Και αυτό γιατί δεν πρέπει να υπάρξουν συγχρονισμοί. Να σας πω λοιπόν ότι χθες αργά το βράδυ έγινε μία πρώτη σύσκεψη από τους επιτελείς της Κατεχάκη και είναι προγραμματισμένη μία ακόμα για σήμερα το βράδυ. Σύμφωνα λοιπόν με το επιχειρησιακό σχέδιο, από νωρίς την Κυριακή το πρωί θα υπάρχουν αστυνομικοί σε συγκεκριμένα σημεία συγκεντρώσεων. Συγκεντρώσεις οι οποίες έχουν ανακοινωθεί και υπάρχουν καλέσματα ήδη. Θα είναι αυστηρή η προέλεγχη, κυρίως στα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς επίσης και σε κεντρικούς οδικούς άξονες. Ο ΕΑΝΤΑΣ, καθώς επίσης και ντρόν της ελληνικής αστυνομίας, θα βρίσκονται από νωρίς στο κέντρο της Αθήνας και κυρίως στα Εξάρχεια, ενώ το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει και δημιουργίες σε συγκεκριμένα σημεία στην περιοχή των Εξαρχείων. Τώρα, επιτελείς της ελληνικής αστυνομίας έλεγαν στο Όπεν ότι ο σχεδιασμός αυτός δεν θα έχει καμία σχέση με το σχεδιασμό του Πολυτεχνείου. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό που θα έχουν να αντιμετωπίσουν. Αυτό που φοβούνται είναι μήπως ξεκινήσουν νωρίτερα καταδρομικές επιθέσεις και γι' αυτό έχουν δοθεί εντολές να φυλάσσονται δικαστικοί και αστυνομικοί στόχοι, ενώ έχουν δοθεί και εντολές για μηδενική ανοχή σε όποιον επιχειρήσει καταστροφές σε καταστήματα τα οποία είναι κλειστά όλο αυτό το διάστημα και λόγω του lockdown. Επίσης, αυτή τη φορά όταν θα συναντούν οι αστυνομικοί Λίνα συναθρήσεις, δεν θα έχουμε αυτό που είχαμε και στο Πολυτεχνείο, δηλαδή τα ηχητικά μηνύματα να κόβουν κλήσεις. Αλλά η απόφαση η οποία έχει ληφθεί είναι ότι από την πρώτη στιγμή θα πρέπει οι συναθρήσεις αυτές να διαλύονται. Τώρα είμαστε και εν αναμονή να δούμε, Ελίνα, τέλος, εάν θα υπάρξει και απόφαση απαγόρευσης από τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, κάτι που πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ πιθανό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Την ώρα, κυρίες και κύριοι, που οι Ηνωμένες Πολιτείες μετρούν σχεδόν 3.000 νεκρούς από τον κορονοϊό σε ένα 24ωρο, ο Τζο Μπάιντεν δείχνει να κάνει προτεραιότητα τον αγώνα κατά της πανδημίας. Λέει πως θα κρατήσει κοντά του ως σύμβουλο τον κορυφαίο λοιμοξιολόγο της χώρας Άντονι Φάουτσι και πως θα κάνει εμβόλιο δημόσια μόλις αυτό πάρει το πράσινο φως. Όσο πλησιάζει η 20η Ιανουαρίου, τόσο ο Τζο Μπάιντεν προετοιμάζεται για τη διακυβέρνηση της χώρας και κύριο μέλημά του είναι η αντιμετώπιση της πανδημίας. Ο εκλεγμένος πρόεδρος θα έχει στο πλευρό του τον κορυφαίο λοιμοξιολόγο Άντονι Φάουτσι. I ask him to stay on in the exact same role he's had for the past several presidents. And I asked him to be a chief medical advisor for me as well. Ο εκλεγμένος πρόεδρος μάλιστα δείχνει στον Φάουτσι την εμπιστοσύνη που δεν έδειξε ποτέ ο Ντόναλντ Τραμπ. Do you plan to get vaccinated before inauguration day, and will you do it in public the way that Presidents Obama, Bush, and Clinton have suggested they're willing to? I'd be happy to do that. When Dr. Fauci says we have a vaccine that is safe, that's the moment in which I will stand before the public and see. Και όλα αυτά ενώ η χώρα έχει λυγίσει από τον κορονοϊό. Σχεδόν 3.000 θάνατοι και πάνω από 210.000 κρούσματα το τελευταίο 24ωρο. Αυτή η φωτογραφία από νοσοκομείο της Μασαχουσέτης προκαλεί ανατριχύλα. Δεκάδες τάμπλετ έτοιμα για τους ασθενείς που θέλουν να αποχαιρετήσουν για πάντα τους δικούς τους ανθρώπους από μακριά. Τον Ντόναλντ Τραμπ πάντως δεν τον νοιάζει τίποτα από όλα αυτά. Τον ενδιαφέρει μόνο ο πόλεμος που έχει ανοίξει για την υποτιθέμενη νοθεία στις εκλογές. Τώρα τα βάζει με τον Βίλιαμ Μπαρ. Αιτία, οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι δεν έγινε νοθεία στις εκλογές. Συνέχεια στον πόλεμο και με την Κίνα. Ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Πληροφοριών χαρακτήρισε την Κίνα τη μεγαλύτερη απειλή για τη δημοκρατία και την ελευθερία στον κόσμο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, λίγες ώρες αφού το Ουάσιγκτον ανακοίνωσε αυστηρότερους κανόνες στις θεωρήσεις κινέζικων διαβατηρίων με στόχο να περιοριστεί η είσοδος στη χώρα μελών του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο Τραμπ προσέδεσε και δύο κορυφαίες κινέζικες εταιρείες στη μαύρη λίστα των κινέζικων επιχειρήσεων που σύμφωνα με το Λευκό Οίκο ελέγχονται από τις κινέζικες ένοπλες δυνάμεις.
Μένουμε σε θέματα από το εξωτερικό δελτίο, ξεκινώντας κυρίες και κύριοι από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Περού και τις συγκρούσεις με την αστυνομία που σημαδεύτηκαν με αίμα και στήχησαν τη ζωή σε έναν 19χρονο εργάτη. Έκρηξη λαϊκής οργής κατά της νέας κυβέρνησης του μεταβατικού προέδρου Φρανσίσκο Σαγάστη στην πόλη Βίρου στο βόρειο Περού. Πλήθος διαδηλωτών, οι περισσότεροι αγρότες που έχουν κατέβει σε απεργία, απέκλεισαν κεντρικό αυτοκινητόδρομο και έκαψαν λάστιχα με την αστυνομία να επιχειρεί να τους αποθήσει. Ακολούθησαν σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων της τάξης. Νεκρός από αστυνομικά πυρά έπεσε ένας διαδηλωτής, ο 19χρονος εργάτης Χόρχε Μουνιός, που τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι. Οι διαδηλωτές απαιτούν καλύτερους μισθούς και πιο ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Investigaremos exactamente qué fue lo que sucedió, ver cuáles han sido las circunstancias. Τον δρόμο της επιστροφής στη γη πήρε το κινέζικο ρομποτικό διαστημικό σκάφος Chang'e 5, που αποσωληνώθηκε μεταφέροντας δείγματα από το φεγγάρι. Η Άκατος που μεταφέρει τα δείγματα ενεργοποίησε έναν κινητήρα ισχύως 3.000 τόνων για να τεθεί σε τροχιά έπειτα από πτήση 6 λεπτών. Εάν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα κατά την επιστροφή στη Γη, η Κίνα θα γίνει η τρίτη χώρα μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την πρώην Σοβιετική Ένωση που αποκτά σεληνιακό υλικό σηματοδοτώντας νέα εποχή στην εξερεύνηση του διαστήματος. Μπροστά στο συναρπαστικό θέμα χιλιάδων έργων τέχνης επάνω σε βράχους, οι οποίες αναπαριστούν πλάσματα από την εποχή των παγετώνων, βρέθηκαν οι ερευνητές σε ένα τροπικό δάσος του Αμαζονίου. Αλλά σχέδια δείχνουν ανθρώπινες φιγούρες, γεωμετρικά σχήματα και σκηνές κυνηγιού. Yo creo que ahí sí nos, uno puede ser un puente en esa relación que están tratando de entablar, una relación nueva con algo que se llama arqueología, con algo que son vestigios. Οι ζωγραφιές ηλικίας έως και 12.600 ετών απεικονίζουν πως οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής συνυπήρχαν με τις ζωικές υπάρξεις εκείνης της εποχής, όπως ήταν οι μαστόδοντες, οι καμήλες, τα άλογα και τα θηλαστικά εκείνης της περίοδου. Η νέα ανακάλυψη θα βοηθήσει τους αρχαιολόγους να μάθουν πότε οι άνθρωποι εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά στην περιοχή του Αμαζονίου και πώς η παρουσία τους επηρέασε τη βιοποικιλότητα. Σοκαριστική είναι, κυρίες και κύριοι, η προειδοποίηση πρώην πράκτορα της MI6 ότι το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό κράτος σκοπεύει να χτυπήσει ευρωπαϊκούς στόχους στα Χριστούγεννα. Η Μαρία Ανδρικάκη θα μας πει περισσότερα. Αντίπεινα σε Ευρωπαίους ετοιμάζει ο ISIS, όπως φαίνεται, ενώπιση των γιορτών Λίνα, όπως αποκαλύπτει πρώην πράκτορα των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών, σε αντίπεινα για τα σατυρικά σκίτσα του Μωάμεθ. Όπως αναφέρει, διέρευσαν σχέδια του αυτοποκαλούμενου Ισλαμικού κράτους, που το θέλουν να στέλνει εξτρεμιστές μαχητές του στη Δύση μέσω της Τουρκίας και της Βόρειας Αφρικής. Η Μεγάλη Βρετανία έχει ήδη ανεβάσει το επίπεδο συναγερμού της στο υψηλό μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις σε Γαλλία και Αυστρία. Η είδηση αυτή, Λίνα, έρχεται λίγο μετά τη δήλωση της γαλλικής κυβέρνησης για μαζικές επιχειρήσεις 76 τεμένη, στα οποία υπάρχει υποψία εξτρεμιστικής δράσης. Την ίδια ώρα, τέλος, η Ουγγαρία καταδικάζει σε φυλάκιση 30 ετών χωρίς αναστολή μέλος του ISIS με καταγωγή από τη Συρία για τρομοκρατία και κλίματα κατά της ανθρωπότητας, Λίνα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Αμέσως μετά, το Style Me Up με τη Μαρία Μπακοδήμου και στις 3 και 4 το The Booth Plus με τη Σοφία Μουτίδου, την Πινελόπη Αναστοσοπούλου και τη Σοφία Κουρτίδου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.